Συνεχίζουν το πάρτι τους οι κλέφτες στην νότια Πιέρια, καθώς κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών σημειώνονται σε κατοικίες αλλά και σε δημόσια περιουσία. Κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την όλη κατάσταση, ενώ επικρατεί δυσφορία στις τάξεις των διοικούντων του Δήμου Διολύμπου, επειδή οι κλοπές είναι συνεχείς και είναι κοστοβόρα η αποκατάσταση των ζημιών αλλά και η επαναγορά των στοιχείων που αφαιρούνται από τους κλέφτες. Τα πιο πρόσφατα κρούσματα είναι η κλοπή μπαταριών και καλωδιών από το αντλιοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού της νότιας Πιερίας που βρίσκεται στην περιοχή το Πόλιανη, αλλά και η αφαίρεση στοιχείων από αντλιοστάσια ίδρυυσης, άρδευσης στη δημοτική ενότητα του Δίου. Οι διοικούντες του Δήμου Δίου Ολύμπου αλλά και δημοτικών τοπικών κοινοτήτων της Νότιας Πιερίας ζητούν από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες αστυνόμευσης στο πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής κλοπών. Επίσης, στην περίπτωση που τίθενται ζητήματα ενίσχυσης προσωπικού και υλικοτεχνικών μέσων, ζητούν από τους 4 βουλευτές του Νομού Πιερίας να θέτουν ανάλογα αιτήματα προς την κυβέρνηση και προς το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ώστε να διευκολύνεται το έργο της αστυνομίας.